Best for soil. Ασθένειες εδάφους, πρακτικές πληροφορίε. Γεια, είμαι ο Μιγγέλ και είμαι φυτοπαθολόγος, το οποίο σημαίνει ότι μελετώ ασθένειες των φυτών. Σε αυτό το βίντεο θα βρείτε επεξηγήσεις τι είναι ασθένειες εδάφους, πώς να τις αναγνωρίζετε και γιατί είναι σημαντικές. Οι ασθένειε εδάφου προκαλούνται από οργανισμού που ζουν στο έδαφο και επηρεάζουν τι ρίζες, τα ριζώματα και τα κολάρα των φυτών. Το έδαφο κατοικείται από μια ποικιλία πολύ μικρών οργανισμών. Η πλειοψηφία αυτών ασχολείται με την απεικοδόμηση οργανική ουσία, συνεισφέροντα στη μεταμόρφωση τη θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την τροφή των φυτών και τη διατήρηση τη υγεία του εδάφου. Αν και πρακτικά όλοι αυτοί οι οργανισμοί είναι ευεργετικοί στα φυτά, ένα μικρό αριθμό αυτών διαταράσσουν τι φυσικέ λειτουργίε των φυτών προκαλώντα ασθένειε. Οι μικροοργανισμοί που προκαλούν αυτέ τι ασθένειε είναι τα παθογόνα του εδάφου. Και οι ασθένειε είναι οι ασθένειε εδάφου, καθώ οι οργανισμοί που τι προκαλούν περνούν όλο ή το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του το έδαφο. Υπάρχουν αρκετά τυπικά συμπτώματα που σχετίζονται με τις ασθένειες εδάφους. Πολλά από τα συμπτώματα συμβαίνουν πρώτα στις ρίζες ή στο βασικό στέλεχος, καθώς αυτά τα μέρη του φυτού είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος. Οι νηματόδης προκαλούν κακώσεις ή παραμοφώσεις στις ρίζες. Οι μήκητες νεκρώσεις, σαπίσματα ιστών ή καρκινώματα. Κάποια παθογόνα έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα της σωδιάς, για παράδειγμα στα καρότα. Σε άλλε περιπτώσει, οι μύκητε απεκίζουν του ξυλώδει σωλήνε αφού εισέλθουν από τι ρίζε με αποτέλεσμα τη μείωση παροχής νερού και θρεπτικών συστατικών. Σαν αποτέλεσμα, το κυτρίνισμα και ο μαρασμό αναπτύσσονται σε μεταγενέστερο στάδιο. Ζεστέ και ξηρέ συνθήκε επιταχύνουν την ανάπτυξη αυτών των συμπτώματων. Κάποιε φορέ συγχέουμε τα συμπτώματα αυτά με έλλειψη νερού. Γι' αυτό η σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη για να γνωρίζουμε αν ένα παθογόνο είναι υπεύθυνο για τα συμπτώματα. Η διάγνωση θα βοηθήσει σε αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση. Ένα πρόβλημα με την αναγνώριση μιας ασθένειας στα πρώτα στάδια είναι ότι τα υπέργεια μέρη του φυτού δεν έχουν συμπτώματα. Είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν καν συμπτώματα στα υπέργεια μέρη. Αυτό συμβαίνει όταν η πίεση που ασκεί η ασθένεια δεν είναι πολύ μεγάλη. Ακόμα όμω, με την έλλειψη συμπτωμάτων, η ανάπτυξη τη καλλιέργεια και η ποσότητα συγκομβής μπορούν να μειωθούν. Σε αντίθεση με τι αερομεταφερόμενε ασθένειε, όπου τα συμπτώματα είναι εμφανή, τα συμπτώματά του είναι υπερεκτιμημένα, ενώ στι ασθένειε εδάφου, όπου δεν είναι τόσο εμφανή, είναι υποτιμημένα. Εάν οι συνθήκε είναι ιδανικέ για μια ασθένεια να αναπτυχθεί, τότε όλη η εισόδια μπορεί να χαθεί, το οποίο είναι καταστροφικό για τον Γιώργο. Για παράδειγμα, το Βερτισίλιο Μιτάλλαιε, ένα μύκητα που εισχωρεί στι ρίζες και εισβάλλει στο αγκιακό ιστό ενό ευπαθού φυτού, προκαλεί μαρασμό και συνέχεια το θάνατο όλου του φυτού. Άλλοι παθογόνοι μύκητε, όπω ο κολετότριχουμ κοκόδες, καταστρέφει τι ρίζε του φυτού και δεν μπορεί να προσλάβει νερό και θρεπτικά συστατικά από το έδαφο. Σαν συνέπεια, μειώνεται η ανάπτυξη και η σοδιά. Οι νηματόδει προκαλούν απόλυση σοδιά και την ποιότητά τη. Κάποιοι νηματόδει ειδικεύονται σε ένα μόνο είδο ή οικογένεια φυτών, όπως ο χυστονηματώδης της πατάτας. Άλλα είδη νηματοδών είναι πολυφάγα, που σημαίνει ότι επηρεάζουν ευρύ φάσμα φυτών. Οι νηματώδεις των ριζοκομβών του είδους μελοντογίνε ανήκουν σε αυτό το γκρουπ και προκαλούν προβλήματα σε μεγάλο αριθμό καλλιεργιών σε όλη την Ευρώπη μετά την απόσυρση του μεθυλοβρομιδίου ένα πολύ ισχυρό φάρμακο εδάφους οι νηματώδεις και οι μήκητες απέκτησαν ξανά σημασία. Λόγω των απολειών που προκαλούνται από τα παθογόνα εδάφους, πολλή προσοχή και σημασία δίνεται στην εξόντωση όσο πιο πολλών παθογόνων γίνεται πριν τη φύτευση νέας καλλιέργειας. Για να το πετύχουμε αυτό, πολύ τοξικά φάρμακα και ατμός εφαρμόζονται στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά, η απολύμανση με αυτές τις μεθόδους είναι ακριβή και επιζήμια για όλους τους οργανισμούς του εδάφους, ακόμα και τους ωφέλιμους. Για δεκαετίες η εντατική γεωργία έχει χρησιμοποιήσει σε τεράστιο βαθμό απολυματικά εδάφους, με αποτέλεσμα τη μείωση όλων των ειδών ζωή στα καλλιεργούμενα εδάφη, με μεγάλο αντίκτυπο στη φυσική του γονιμότητα. Η ανάκτηση της ζωή και της υγεία των εδαφών είναι πιθανή. Πολλέ πρακτικέ μπορούν να συνεισφέρουν στην επανεγκαθίδρυση ή τη διατήρηση του επίπεδου γονιμότητας και να βοηθήσουν στη μείωση των καταστροφών από επιδημίε από ασθένειε εδάφου. Κάποιες από αυτές τις πρακτικές προωθούνται από την Best for Soil, όπως η κομπόστα, καλλιέργειες κάλυψης, χλωρές λιπάνσεις, αναερόβια απολύμανση εδάφους και βιοηλιοπολύμανση.